Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Αρχηγοί, κυρίες και κύριοι, σήμερα δεν υποδεχόμαστε μόνο ένα ακόμα σύγχρονο σκάφος στο στόλο μας, αλλά μια πρόσθετη εγγύηση ασφάλειας και σταθερότητας στο Αιγαίο και στην Μεσόγειο. Γιατί κάθε ελληνικό όπλο αποτελεί δύναμη ειρηνικής αποτροπής, ασπίδα δυναμικής προστασίας των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, αλλά και της διεθνούς νομιμότητας. Όμως ταυτόχρονα και γέφυρα συνεννόησης μεταξύ των λαών της γειτονιάς μας. Και αυτό πλέον το αναγνωρίζει και το συμμερίζεται τόσο η Ευρώπη, όσο και οι υπερατλητικοί μας σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Είναι πολλά τα μηνύματα τα οποία στέλνει σήμερα το νέο απόκτημα του πολεμικού μας ναυτικού. Η ταχύτητα και ο εξοπλισμός του δηλώνουν πως τα νερά μας θα παραμείνουν απόρθητα. Το γεγονός ότι χτίστηκε από ελληνικά χέρια δικαιώνει τελικά την επιλογή μας να αναστηθούν τα ναυπηγεία της Ελευσίνας μαζί με αυτά τους Καραμαγκά, ξεχωριστές ευχαριστίες στους εργαζόμενους της Ελευσίνας που παρά τις μεγάλες αντικσότητες έφεραν εις πέρας το έργο της παράδοσης της 7ης πυραυλακάτου, ενός προγράμματος το οποίο, όπως είπε και ο Υπουργός, ξεκίνησε πριν από σχεδόν 2 δεκαετίες. Έτσι, θωρακίζουμε την οικονομική ανάπτυξη μαζί με την άμυνα της χώρας. Ενώ, πάνω απ' όλα, το ίδιο το όνομα του πλοίου θα διαλαλεί ότι η πατρίδα μας μένει πιστή στην παράδοσή της, ήρωες να γεννούν νέους ήρωες. Σε λίγο, το ταχύ περιπολικό κατευθυνόμενων πλημάτων θα αρμενίζει τιμώντας τον Παναγιώτη Βλαχάκο, που θυσιάστηκε δίπλα στον υποπλοίαρχο Καραθανάση και στον αρχικελεστή Γιαλοψό και ταξιδεύοντας παντού την αλήθεια της ιστορίας, ότι τα σύνορά μας έχουν χρώμα γαλάζιο και όχι γκρίζο, σε μια ιερή αποστολή στην οποία σε λίγο θα ενταχθούν 3 νέες φρεγάτες Μπελαρά, 4 αναβαθμισμένες φρεγάτες Μέκο, ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα Ρώμεο, ενώ σύντομα αναμένονται και άλλες αποφάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση του πολεμικού μας ναυτικού. Το ναυτικό μας έτσι γίνεται πιο ίσχυρο. Όπως εξάλλου, κύριε Αρχηγέ, και η αεροπορία μας με τα 24 νέα μαχητικά Ραφάλ, τα ανανεωμένα F-16 Viper, το νέο Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης στην Καλαμάτα και δίπλα τους βέβαια ο στρατός Ξηράς που με μέθοδο και με σχέδιο εξυγχρονίζει το σύνολο των μέσων του. Ποτέ εξάλλου δεν έκρυψα ότι η ενίσχυση των ένοπλων δυνάμεων αποτελεί προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης, καρδιά των οποίων όμως είναι οι άνθρωποι τους. Αυτοί που τιμούν τη στολή αλλά και το εθνόσημο. Γνωρίζετε καλά ότι παρά τις σημαντικές οικονομικές δυσκολίες διευθετήθηκε η εξέλιξη των εθελοντών μακράς διάρκειας αλλά και των οπλητών βραχίας ανακατάταξης. Επεκτάθηκε η μάχημη πενταετία και θεσπίζεται πρόσθετη αμοιβή στα πληρώματα των πλοίων που βρίσκονται σε αποστολές. Ασφαλώς και δεν πρόκειται για μέτρα που λύνουν όλα τα προβλήματα των ενστών. Είναι όμως κινήσεις που φανερώνουν το έμπρακτο ενδιαφέρον της πολιτείας. Και να είστε απολύτως σίγουρες και σίγουροι ότι οι κινήσεις αυτές θα συνεχιστούν. Όταν μιλάμε για την πατρίδα, ωστόσο, τον πρώτο λόγο πάντα έχει το εθνικό καθήκον. Κανείς, λοιπόν, δεν πρέπει να προεξοφλεί ούτε πώς η Ελλάδα θα οργανώσει τον αμυντικό της σχεδιασμό, ούτε πώς θα στηρίξει το έμψυχο δυναμικό της. Αυτό το οποίο προέχει σήμερα είναι η άγρυπνη ετοιμότητα. Είναι η ατσάλινη ενότητα
είναι η όριμη αποφασιστικότητα. Αρχές που διαπερνούν τις δικές σας αθόρυβες καθημερινές πράξεις, που αποτελούν όμως και τις πιο ηχηρές απαντήσεις στα μεγάλα λόγια κάποιων άλλων. Να ξέρετε ότι για την στάση σας αυτή σας ευγνωμονεί η κάθε Ελληνίδα και ο κάθε Έλληνας. Νιώθουν ότι η ασφάλειά τους είναι σε καλά χέρια. Γι' αυτό και κλείνουν τα αυτιά τους στα πυροτεχνήματα και στις απειλές, ακούγοντας μόνο τη φωνή της δικαιοσύνης αλλά και της ιστορίας. Αυτή που διδάσκει ότι όποιος παραβιάζει τελικά τα σύνορα τιμωρείται και ότι στον 21ο αιώνα δεν χωρούν αυτοκρατορικά οράματα άλλων εποχών. Πολύ περισσότερο δεν έχουν θέση κάθε λογής επίδοξη τοπική ταραχοπή. Θα το ξαναπώ ακόμα μία φορά. Τα προβλήματα λύνονται ειρηνικά και με γνώμονα το διεθνές δίκαιο. Αυτό απαιτούν οι λαοί μας και είναι λάθος, μεγάλο λάθος, κάποιοι να επιχειρούν να δηλητηριάζουν την κοινή τους νόμη, ανακαλύπτοντας εχθρούς εκεί που απλά δεν υπάρχουν. Η μέρα όμως σήμερα ανήκει στο πολεμικό μας ναυτικό. Σε αυτό λοιπόν θα επιστρέψω, καταλήγοντας και συγχαίροντας και πάλι όλους όσοι συνέβαλαν ώστε το νέο αυτό σκάφος να σηκώσει άγκυρες. Στο εξής θα πλέει στο Αιγαίο ως πρεσβευτής ειρήνης, αλλά και ως ακρίτας των εθνικών μας δικαιωμάτων. Καλά και ασφαλή ταξίδια στο νέο υπερσύγχρονο απόκτημα του πολεμικού μας ναυτικού.